Πρέπει να γνωρίζετε ότι στη γεωγραφική κατανομή της έκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων στις περιφέρειες, ανακάτοικο, η χειρότερη περιφέρεια είναι το Βόρειο Αιγαίο, μετά η Ήπειρος και μετά η Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ βρισκόμαστε και έχουμε τα τρία ΕΑΚ, τα οποία χωροταξικά είναι ακριβώς τις δύο χειρότερες περιφέρειες της χώρας. Ενδεικτικά να σας πω ότι η αναλογία τετραγωνικού μέτρου αθλητικού χώρου ανακάτοικο είναι για το Βόρειο Αιγαίο 2,9 μέτρα τετραγωνικά, για την Ήπειρο 4,1 και για τη Δυτική Ελλάδα 4,2. Όταν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας είναι πάνω από 8 και κάποιες φτάνουν στο 12 και στο 17 μέτρα. Ακριβώς από αυτή την εικόνα εμείς ορμόμενοι έχουμε φτιάξει έναν ειδικό σχεδιασμό πρώτα και κύρια να στηρίξουμε τα ΕΑΚ που βρίσκονται στη δυτική πλευρά της χώρας. Ακριβώς αυτό δηλαδή που σας είπα στην αρχή αστειευόμενος ότι εδώ στην ΑΦΑΚΤΟ μαζεύτηκε όλο το δυτικό ημισφαίριο της Ελλάδας δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς επειδή το δείγμα που έχουμε επιστημονικά μας δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρή παρέμβαση ακριβώς εδώ. Ευχής έργο φυσικά να έχουμε και τη συμπαράσταση και τη συνεργασία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο Δήμαρχος εδώ στην ΑΦΑΚΤΟ, όπου συνδυασμένα βλέπουμε την αθλητική ανάπτυξη στην περιοχή, δηλαδή το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και τις δημοτικές εγκαταστάσεις. Και κάτι αντίστοιχο θα θέλαμε να πετύχουμε και στα Γιάννηνα και στην Κέρκυρα. Θα θέλαμε πολύ να πετύχουμε και στην Πάτρα το ίδιο. Βεβαίως κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και το διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας που έχει ο κάθε δήμαρχος και με βάση το πώς αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό στην περιοχή του. Επομένως, για να σας πω και πιο συγκεκριμένα και ξεκινώντας από την ΝΑΦΠΑΚΤΟ, ήδη έχει δρομολογηθεί το φωτοβολταϊκό. Ήδη έχει δημοπρατηθεί και προχωράει το θέμα της μάντρας, νομίζω και θα λήξει το ζήτημα. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα μπει το έργο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο τρίτο γυμνάσιο. Έχουμε όριμη τη μελέτη και το τεχνικό δελτίο από την πλευρά του Δήμου. Μας έχει κατατεθεί και θα μπει στο πρόγραμμα του 2016 για να προχωρήσουν οι διαδικασίες με φορέα υλοποίηση στο Δήμο και προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Και έχουμε δεσμευτεί ότι το ταρτάν στο στάδιο, στο εθνικό στάδιο, θα μπει και αυτό στο σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εξής φάση. Οι μελετητές των ελαστικών δαπέδων της Γενικής Γραμματείας έχουν τελειώσει τη μελέτη για το στάδιο των Ζωσιμάδων, που είναι προϋπολογισμού 661.000. Αυτή τη στιγμή ο μελετητής, ο μηχανικός μας βρίσκεται στο Αλκαζάρ της Λάρισας και τελειώνει και εκεί. Το επόμενο δίμηνο θα πάει στο κεντρικό καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά μόλις τελειώσει, δηλαδή μέσα στο 2016, θα υπάρχει έτοιμη μελέτη και για σας για την ΑΦΑΚΤΟ. Αυτή είναι η σειρά, σας λέω, τον πανελλαδικό σχεδιασμό που έχουμε. Λάρισα, Θεσσαλονίκη, ΝΑΦΑΚΤΟΣ. Έπονται άλλα αιτήματα άλλων σταδίων ανά την Ελλάδα. Κύριε Γιαγγέλα, σας ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία που έχουμε με το τμήμα αθλητισμού των ΟΤΑ. Και δεύτερον, για τα 100.000 που είναι για το τρίτο γυμνάσιο, είναι κουμπώνια ακριβώς με αυτό το στόχο που έχουμε σαν Δημοτική Αρχή να ξαναζωπηρώσουμε τον αθλητισμό γειτονιάς. Ήδη έχουμε φτιάξει 12 σχολεία τα οποία έχουν στάδια. Στόχος μας, ξαναλέω, να ξαναναβιώσει ο αθλητισμός γειτονιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Το τρίτο γυμνάσιο είναι μια περιοχή που δεν έχει καθόλου αθλητικούς χώρους. Σκοπός μας είναι, έχω ξαναπεί, να βγάλουμε τα παιδιά μας από το Facebook. Λοιπόν, το δεύτερο, όσον αφορά για το ταρτάν, ειλικρινά είναι ένα όνειρο ζωής για μας τους ναυπάκτιους. Ίσως θα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό έργο της τελευταίας δεκαετίας. Σας ευχαριστώ για την υπόσχεση και πιστεύω να μην μείνει υπόσχεση. Ευχαριστώ πολύ. Βρεθήκατε στην ΑΦΑΚΤΟ, προεδρεύσατε σύσκεψης, μια ευρεία σύσκεψης μελών επιτροπών σταδίων της Δυτικής Ελλάδας υπό την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πείτε μας τις εντυπώσεις σας και το τι συνέβη. Σήμερα διοργανώσαμε μία σύσκεψη των Επιτροπών Διοίκησης των Σταδίων από τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα
την Αύπακτο και την Πάτρα. Ανταλλάξαμε απόψεις για την πορεία των έργων τα οποία γίνονται στις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις της Δυτικής Ελλάδας. Το έχω ξαναπεί ότι μία από τις χειρότερες περιοχές όσον αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος. Και έχουμε εκπονήσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο έργων, το οποίο εκτελείται βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Είμαστε μέσα στους στόχους. Κάναμε την εξέταση των πραγμάτων και είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να γνωριστούν και οι διοικήσεις μεταξύ τους, να συζητήσουμε και για τα θέματα της στελέχωσης των γηπέδων με προσωπικό, να συζητήσουμε για τα οικονομικά ζητήματα, για τα θέματα των κανονισμών λειτουργίας των σταδίων και γενικά διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα. Έγινε και μία αναλυτική επισκόπηση για κάθε πόλη. Εδώ για την Αύπακτο ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς πάνε τα έργα. Να εστιάσω. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη για το φωτοβολταϊκό στο κλειστό γυμναστήριο, στο Παπαχαραλάμπιο Εθνικό Στάδιο. Θα μπει το φωτοβολταϊκό. Αυτό μαζί με άλλα δύο παρόμοια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα θα αποτελέσουν μάλιστα και μοντέλο για να δούμε πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε στην υπόλοιπη χώρα. Θα κάνουμε τις επισκευές και τις συντηρήσεις στο στάδιο, κάποιες ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο. Και είπα για άλλη μια φορά και στο Δήμαρχο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει εδώ στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μέσα στο 2016, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα βάλουμε το έργο για το τρίτο γυμνάσιο της Ναυπάκτου, να στρώσουμε τα γηπεδάκια αθλοπαιδιών στο σχολείο. Και βέβαια το μεγάλο έργο το οποίο όλοι περιμένουν, άλλη μια φορά είπα ότι στο σχεδιασμό μας έχουμε δώσει σαφείς οδηγίες, οι μελετητές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα ολοκληρώσουν τη μελέτη για την επίστρωση του ελαστικού τάπητα του Ταρτάν στο στάδιο. Η μελέτη θα υπάρχει έτοιμη μέσα στο 2016 και μέσα στο 2017 παίρνει τη σειρά μαζί με άλλα αντίστοιχα έργα για να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί. Σήμερα είχατε την ευκαιρία το πρωί να επισκεφτείτε και το κολυμβητήριο της Ναυπάκτου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του ΣΚΑ, εδώ ανατολικά της πόλης. Αλλά παρόλα αυτά δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι η ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι βεβαίως μια αμαρτωλή κατάσταση για την οποία δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή σήμερα. Έχει φτιαχτεί από δεκαετίες, από το 2004, με προγράμματα είτε το Θησέας είτε το Ελλάδα 2004. Είναι σε αυτή την κατάσταση που όλοι οι πολίτες της Ναυπάκτου γνωρίζουν. Ο Δήμος έχει τους δικούς του σχεδιασμούς, τους οποίους εμείς θα σεβαστούμε απόλυτα. Σήμερα ήρθαμε με τους δύο πιο εξειδικευμένους τεχνικούς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για να κάνουν και μια αυτοψία του κολυμβητήριου. Θα μας κάνουν μια τεχνική έκθεση και το επόμενο διάστημα θα έχουμε αμεσότατη συνεργασία με το Δήμο, ούτως ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Σήμερα είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Καταρχάς, ήθελα να τον ευχαριστήσω για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και επιπλέον τον ευχαριστήσω για την εξαγγελία δύο σημαντικών έργων. Πρώτα-πρώτα την κατασκευή του Ταρτάν, το οποίο ήταν όνειρο ζωής για μας όλους, εδώ τους Ναυπάκτιους, και δεύτερον για τη δημιουργία αθλητικού χώρου στο τρίτο γυμνάσιο. Όπως ξέρετε, η Δημοτική Αρχή έχει στοχεύσει να αναζωογονήσει τον αθλητισμό γειτονιάς και με αυτό να κατορθώσουμε να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματα της νεολαίας. Θα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό έργο τις τελευταίες δεκαετίες.